Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας πω μερικά λόγια για τον σπουδαίο ηθοποιό και σεναριογράφο Θάνο Λιβαδίτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1934 στη Λαμία. Οι σπουδές του ήταν πάνω στην ζωγραφική στη Σχολή Καλλοτεχνών Πολυτεχνείου Αθηνών υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μόραλη και το 1959 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στο Εθνικό έπαιξε πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους δίπλα σε πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Ωστόσο, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τις επιτυχημένες ερμηνείες σε τηλεοπτικές σειρές. Αρχικά πρωτοεμφανίστηκε το 1959 στο Φιλάργυρο του Μολιέρου, όπου ερμήνευσε τον Βαλέριο. Ακολούθησε ο ρόλος του Έμονα στην Αντιγόνη, του Φιλοκτήτη του Μαλκόμ στο Μάκβεθ, του Σέξπιρ, του Αγγελιοφόρου στον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή και σε πολλές άλλες. Είχε συμμετάσχει σε πολλά διεθνή θεατρικά φεστιβάλ, όπως το Theatre des Nations του Παρισιού το 1962 και το World Theatre Season του Λονδίνου το 1966. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1958 στην κωμωδία του Τζανί Αλιφέρη «Τέσσερις νύφες και ένας γαμπρός». Τα επόμενα χρόνια διέπρεψε σε κοινωνικά έργα με τίτλους όπως «Για λίγη στοργή», «Η καρδιά της μάνας», «Παιδί μου δεν αμάρτησα», «Πικρή μου αγάπη», «Αφήστε με να ζήσω», «Η παραστρατημένη», «Θα ζήσω για σένα», «Φίλησέ με που φύγεις για πάντα». Στις παραπάνω ταινίες συμπροταγωνιστούσε σχεδόν πάντα με την ηθοποιό Μέμα Σταθοπούλου, με την οποία ήταν ζευγάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έως το θάνατό του έγραψε περίπου 30 σενάρια και έπαιξε 24 ταινίες. Η τηλεοπτική του καριέρα άρχισε το 1974 με τη μεγάλη τότε επιτυχία «Η Δίκαιη», μια σειρά που επί 3 χρόνια κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Ακολούθησαν «Η Αξιόπιστη» το 1981, «Η Ιερόσυλη» το 1983, «Η Βεντέτα» το 1987, «Η Έκτη Εντολή» το 1990, «Η Δίκη» το 1991 και «Η Οργή των Θεών» το 1994. Σεναριογράφος και πρωταγωνιστής στους ρόλους του δικηγόρου Άγγελου Καρνέζη, του δημοσιογράφου Άρη Μαρτέλη ή του απλού πολίτη, που μετέτρεπεται σε detective για να συμβάλλει στην απονομή της δικαιοσύνης. Για το σίριαλ «Η Ιερόσυλη» τιμήθηκε με το Κορφιάτικο Βραβείο Σεναρίου το 1984. Με τη μόνιμη παρτενέρ του, Μέμα Σταθοπούλου, να τον πλαισιώνει διαρκώς, ο Θάνος Λιβαδίτης έγινε δημοφιλής στο Πανελλήνιο με τους δακρύβρεκτους ρόλους του στα σπρώμαυρα κοινωνικά και τα μελοδράματα που έγραφε, όπου ως φτωχός πλην τίμιος φοιτητής προσπαθούσε να σπάσει τα δεσμά της ταπεινής του καταγωγής και να ανέλθει κοινωνικά κερδίζοντας και το συνήθως πλούσιο κορίτσι για το οποίο καρδιοχτυπούσε. Ο Θάνος Λιβαδίτης άφησε την τελευταία του πνοή στα 71 του χρόνια την 1η Σεπτεμβρίου 2005 στη Γενική Κλινική Αθηνών, καταβεβλημένος από τον καρκίνο. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο, όπου το 1988 είχε ταφεί και ο θείος του, ο γνωστός ποιητής Τάσος Λιβαδίτης. Δεν είχε παιδιά, ενώ είχε μακροχρόνιο δεσμό με την παρτενέρ του, Μέμα Σταθοπούλου. Ο Θάνος Λιβαδίτης, λοιπόν, ήταν ένας καταξιωμένος ηθοποιός με λαμπρή καριέρα. Σπούδασε ηθοποιός και έκτοτε δεν το άφησε μέχρι το τέλος του. Ο έρωτας με τη Μέμα Σταθοπούλου το σημάδευσε, καθώς δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους.